Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, πρόεδρος της Βόρειας Λέγκα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε εκλογές. Κύριε Ορφανίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Όλη τη Θεσσαλονίκη, όλο τον κόσμο, να είναι όλοι καλά μες στον καύσωνα που διανύουμε αυτή την περίοδο. Και λέω δεν έχουμε εκλογές, γιατί σε προεκλογική περίοδο, εντάξει, περιορίζεται κάπως στο να χτυπήσουμε τα κακώς κείμενα, εσείς δηλαδή που είστε αντιπολίτευση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε τόσα πολλά καθημερινά θέματα που πρέπει να είστε εν δράση καθημερινά, κύριε Ορφανίδη. Τα θέματα είναι πολλαπλά. Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Τα θέματα είναι πολλά έως πάρα πολλά και οι λύσεις είναι ανύπαρκτες έως μηδαμινές. Όμως θα ξεκινήσω έτσι λίγο ανατρεπτικά, κύριε Ορφανίδη, και θα πω ανατρεπτικά με την έννοια ότι το λέει πολλοίς κόσμος, αλλά δεν βλέπω να κουβεντιάζεται. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί τελειώνει ο μισθός τους, σε πολλοί κόσμο, το πρώτο 15ήμερο και μετά δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τις βασικές υποχρεώσεις. Δεν τολμάμε να πάμε σε σούπερ μάρκετ, δεν τολμάμε να δούμε το λογαριασμό της ΔΕΗ και όλα αυτά που δεν τολμάμε να πάμε ένα ταξίδι, διότι τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολλά τα καλά καταστήματα και οι ψαροταβέρνες που είναι πιο ακριβές που είναι γεμάτες. Παρ' όλα αυτά, δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας σε θέατρα κλπ. Καθημερινές, τώρα που έχει πάρα πολλά θέατρα. Δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας κάποιες φορές ένα ταξίδι αεροπορικό για μερικές μέρες διακοπών. Δεν βρίσκεις καταλήμματα φθηνά παρά μόνο πανάκριβα, γιατί όλα αυτά που είναι για έναν μέσο πολίτη είναι κατηλημένα. Τι γίνεται τελικά? Απαντώ λοιπόν. Τα θέσατε όλα όμορφα σε μια βάση, αλλά οι απαντήσεις που δώσατε ήταν ενδιαλογικές. Στην ουσία κάνατε ερωτοπαντήσεις. Αλλά δεν βρίσκουμε. Γιατί? Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισθός σήμερα είναι 750, 800, 850, βαριά, ο καλύτερος. Γνωρίζουμε όλοι τον Νίκη, που θα μείνει πολύ ο άνθρωπος. Σωστά. Είναι 400, 500, έτσι. 600. Ξεκινάμε από εκεί. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, τι τρώει, πώς βολεύεται, πώς τακτοποιείται. Ξεκινάμε για να μην μιλήσουμε και για συντάξεις που είναι οι περισσότερες 400, για 300 και 500. Για να μην μιλήσουμε και για την ανεργία που μαστίζει και οι δουλειές που μείνανε τα φορόλ και οι ταβέρνες. Κλείνει αυτό. Πώς ζει ο κόσμος, δεν ζει ο κόσμος. Υποτίθεται ότι ζει. Κάποιοι ζουνε, μεγαλουργούνε, τους λέγαν παλιά φεουδάρχες, τώρα τους λένε ολιγάρχες. Και κάποιοι συν αυτό, οι παρατρεχάμενοι εταιρείες γύρω-γύρω, ζουν και ευημερούν. Από την άλλη παρένθεση, μίζα θα το δούμε αργότερα. Πάμε όμως στο θέμα, το επίκαιρο. Έχουμε ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη, λέτε, που κάποτε ήταν κάθε γωνιά και γήπεδο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, ήταν 2.000 ταβέρνες. Σήμερα είναι 500. Η Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, είναι μια πόλη που κάθε μέρα έρχονται 15.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία. Έρχονται 10.000 άνθρωποι για δουλειές. Έρχονται 1.000 άνθρωποι για αντιπροσωπείες. Έρχεται κόσμος, έρχονται τουρίστες. Έρχονται Βούλγαροι, έρχονται Σκοπιανοί. Αυτοί ανεβάσαν τις τιμές στα καταλήμματα, τα περιβόητα που λέτε. Άρα λέτε ότι δεν είναι κυρίως Έλληνες αυτοί που κάνουν διακοπές, βεβαίως. Είναι κυρίως ξένοι. Πάμε στην Τούζλα. Την Τούζλα την έχετε ακουστά. Φυσικά, το Σοφρίνιο, μπράβο. Φυσικά, στην Τούζλα λοιπόν, αν θα πάμε αυτή τη στιγμή, από δίπλα κατάγομαι από το Ορφάνη. Αν θα πάμε στην Τούζλα λοιπόν, θα δούμε 4 αυτοκίνητα ελληνικά, 24 βουλγάρικα. Έχουν κάνει κατάληψη οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί, οι οποίοι προοδεύσανε, ανεβήκανε οικονομικά, ανεβήκανε επιχειρησιακά και εμείς όλοι περιμένουμε. Εγώ να κάνω εισαγωγές σόμπες από εκεί, ο άλλος να φέρει πέλετ από εκεί, ο άλλος να κάνει κάτι άλλο και ζούμε για να ζούμε. Είμαστε υποδιέστεροι των Σκοπιανών, των Αλβανών, των Βουλγάρων. Εντάξει, τώρα μην το λέτε αυτό ότι είμαστε υποδιέστεροι των οικονομικά Σκοπιανών. Οικονομικά εννοώ πάντα, οικονομικά. Και εγώ οικονομικά, δεν πιστεύω. Δεν είμαστε υποδιέστεροι, τολμάμε σήμερα εμείς σαν χώρα, κρατεά, η παλαιά Ελλάδα, η οποία οι Αλβανοί ερχόταν εδώ για να ζήσουν και υπάρχουν ακόμα εδώ, τολμάμε να πούμε μια κουβέντα για τον Μπελέρη που είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής Έλληνας. Ένα-ένα, γιατί θέλω να πάμε και σε αυτά τα θέματα. Το τι τολμάμε και τι δεν τολμάμε έχει να κάνει με άλλου είδους εξαρτήσεις, ισορροπίες που θέλουμε να κρατήσουμε. Πολιτικές. Δεν θα απαντήσω εγώ το με ποιόνα. Αυτό που θα απαντήσω όμως και θα πω είναι ότι δεν έχει να κάνει με το ότι είναι σε μεγαλύτερη φάση ανάπτυξης, σε καλύτερη από εμάς. Δεν έχει να κάνει είναι με αυτό. Είναι σε πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη φάση ανάπτυξης εμείς. Όλα τα έργα. Προηγουμένως είχατε πει τον πρόεδρο βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος γνωρίζει, είναι παλαιός, γνωρίζει και εμένα και πολλούς άλλους, ή μάλλον την ιστορία αυτής της πόλης, πόσες χιλιάδες εργοστάσια είναι σήμερα ντουβάρια, πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες σίγουρα, εργοστάσια δουλεύανε σε αυτή την πόλη. Από το 5ο υπόγειο μέχρι το 5ο όροφο ήταν βιοτεχνία.
Βιοτεχνία. Εντάξει, αυτό οι πιο παλιοί το ζήσαμε. Θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε τυπογραφείο στη Βαλαωρίτου και η Βαλαωρίτου ήταν ο δρόμος των βιοτεχνιών. Γινότανε χαμός. Από μωρό παιδάκι πήγαινε εκεί. Πάμε σήμερα, όταν κλείσαν οι βιοτεχνίες. Όταν έκλεισε. Επισημείτη νομίζω ήταν τα τελικά που κλείσανε τα πάντα όλα. Διαχρονικά λοιπόν οι κυβερνώντες, οι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, ήρθαν εδώ και διαχρονικά κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι, ξεκινώντας από τον πατέρα Μητσοτάκη που είπε αυτό το όνομα θα το ξεχάσουμε. Το ξεχάσαμε. Το δώσαμε, γι' αυτό είναι πιο ανώτεροι από εμάς. Θα χρησιμοποιήσω άλλη, τα έλεγα μάγκες, πιο ανώτεροι από εμάς, διότι με πίστη σε αυτό που θέλανε να κάνουν, να πάρουν ένα όνομα, το πήρανε. Εμείς λαό, το δώσαμε και τελειώσαμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οικονομικά λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι, κυρία Τσόρμα, και εσείς που ακούτε, γνωρίζουμε ότι η νεολαία μας έφυγε, ο ανθός έφυγε. Ό,τι έμεινε εδώ δεν παντρεύεται. Τα έχουμε πει, υπογεννητικότητα, μην επανερχόμαστε. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει από δανεικά, ανεβαίνουν κάθε χρόνο τα δανεικά μας, αυτά που δανειζόμαστε. Υπάρχει το ρολόι, να σας το φέρω μια φορά, να το βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Κάθε μέρα ανεβαίνει το χρέος της Ελλάδος. Υποθετικά η Ελλάδα είναι μια ευημερούσα χώρα, αλλά δεν παράγει τίποτα, χρωστάει κάθε μέρα. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να ξεχρεώσει ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, διότι δεν παράγουμε πλούτο. Παράγουμε μόνο, πώς το είπε ο Κασελάκης, παράγουμε μόνο μίζες. Ποιος θα πάρει είχε πόσα. Δίκιο. Αν είχε δίκιο, λέει. Mm-hmm. Και για πέστε μου, εσείς που ακούτε τώρα, γιατί ήρθε η ώρα από τη ζέστα που είπατε εδώ έχει δέρμανση. Αλλά καλά, δόξα εδώ έξω έχει πιο πολύ ζέστη. Λοιπόν, αν είχε δίκιο, λέει, όμως αυτό που παρατηρώ είναι όχι μόνο ο ίδιος το κατάπιε και το έκανε κολοτούμπα, ο ελληνικός λαός, ο εισαγγελέας, ο δικαστής, ο διανοούμενος, δεν το πήρε κανείς για να το κάνει σημαία. Τι μίζα. Τη μίζα που είπε ο Μητσοτάκης για τα κόμματα. Σοβαρό πράγμα είπε ο Μητσοτάκης. Οι μίζες που κυκλοφοράνε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μόνο στα κόμματα, το γνωρίζουμε όλοι, το βλέπουμε χθες στο Δήμο Αθηναίων, δώσε μίζα για να γίνει η δουλειά σου. Το βλέπουμε προχθές στο Δήμο Τάδε. Ξέρετε όμως, μισό λεπτό, πιστεύω ότι όλα αυτά ακούγονται πραγματικά και κάποιες φορές αποκαλύπτονται κιόλας και συγκινείται κανείς. Και δεν συγκινείται κανείς. Όμως, άλλο το να αποκαλύπτονται κάποια συγκεκριμένα πράγματα και άλλο χωρίς στοιχεία εγώ να κατηγορώ και να πω η Τσόρμπα τα παίρνει κάτω από το τραπέζι μόλις φεύγει ο Ορφανίδης. Απαντώ. Βγήκανε 10 φορές, όχι μια φορά, βγήκαν οι περιβόητες λίστες. Λαγκάρ, τάδε. Βγήκανε. 1-3-200 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε είναι τώρα και για τη Siemens και ο Λοβέρδος ζητάει, λέει να βγουν τα ονόματα. Ποιοι μιλάνε. Η πηγή σας μιλάει τώρα. Ποιοι μιλάνε. Τα έχουν με το σαράκι. Να τρελαθώ. Τα γνωρίζω. Με έρχεται να μιλήσω τώρα και δεν μπορώ. Γιατί έτσι λένε κι άλλοι όμως. Θέλω να μιλήσω, αλλά δεν μπορώ. Τι σας κρατάει και δεν μιλάτε εσείς που θέλετε και ξέρετε. Και έχετε στοιχεία ενδεχομένως. Με ιδρυγάρετε τώρα. Θέλω να μιλήσω και δεν μπορώ. Θα σας πω λοιπόν ότι η Siemens ήταν εκεί, η Novartis ήταν εκεί, όλα τα σκάνδαλα περάσανε μπροστά μας φωτογραφία. Από πού μπροστά μας? Φωτογραφίες, τηλεοράσεις. Ταινία. Σαν ταινία. Σε όλους μας λέτε. Σε όλους μας. Όλοι οι Έλληνες το ξέρουν, το γνωρίζουν. Mm-hmm. Αλλά διαχρονικά οι ίδιοι οι Έλληνες αυτούς τους λαδωμένους μυζαδόρους. Τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίσαν τα μνημόνια όλα. Τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι φέραν τη χώρα στο κύλο της καταστροφής. Τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Άρα φταίνει οι Έλληνες δηλαδή. Μόνο ο ελληνικός λαός και μην με ψηφίσει κανείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο ο ελληνικός λαός. Διότι αν ο ελληνικός λαός δεν ήταν ο ίδιος του μέσα στη μίζα, ποιος από εσάς που ακούει αύριο πάρτε φακελάκι γιατρέ που είσαι γιατρός, ο γιος σου γιατρός και δεν θα το πάρεις. Ποιος από εσάς που με ακούει θα σας πούνε αύριο, ξέρεις κάτι για να κάνω τη δουλειά μου, πάρε 5.000, 1.000, 100 ευρώ και διόρισε το γιο μου, είσαι σε κάποια υπηρεσία και δεν θα το κάνεις. Αυτά όλοι είναι θα το κύριε κάνουν. Ορφανίδη νοοτροπία λέτε. Είναι νοοτροπία. Είναι νοοτροπία η οποία. Και δεν. Γιατί το έχουν μόνο οι Έλληνες, δηλαδή οι άλλοι λαοί δεν είναι με μέσα. Με διαφέρει το σπίτι το δικό μου. Με νοιάζει. Όχι, οι άλλοι λαοί δεν το έχουν. Όχι, δεν το έχουν. Και αν το έχουν, το έχουν σε πολύ μικρό βαθμό. Δεν το έχουν αυτό που συμβαίνει εδώ. Γεράσαμε, τα ζήσαμε, τα πληρώσαμε σε φορείες, τα δώσαμε τα λάδια στον καιρό μας όλα. Όλοι δώσαμε. Όλοι περάσαμε και δώσαμε από τον πάγκο του Έλληνα φεουδάρχη, ολιγάρχη που κάνει κουμάντα σήμερα. Όλοι. Από εκεί και πέρα, πώς να αλλάξει αυτή η Ελλάδα όταν δεν αλλάζει ο Έλληνας. Τίμιος Έλληνας,
τίμιος και ο πολιτικός. Ουδάλλως δεν θα τον εξ... Κύριε Ορφανίδη, εγώ δέχομαι ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ως νοοτροπία. Αυτό το βλέπουμε, δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δαχτυλό μου. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι θα πρέπει πάντα η κορυφή, η ηγεσία να είναι αυτή που δίνει το καλό παράδειγμα. Τα πρότυπα λείπουν σήμερα σε γενικές γραμμές και σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ο και ξέρετε, οι πιο φτωχοί, οι πιο απλοί, οι πιο μεροκαματιάριδες, αυτοί είναι που δεν μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες συνήθως. Αυτοί δίνουν. Ναι, όμως. Λέω λοιπόν ότι αυτός που δεν το έχει μέσα του, που έχει άλλες αρχές, που έχει μεγαλώσει με άλλες αξίες, μια φορά θα αντισταθεί. Δύο φορά θα αντισταθεί. Τρεις θα αντισταθεί. Βλέπει κάτι μεγαθύρια που είναι συνεχώς με τρόπο ζωής τέτοιο, μυζαδόρικο, και λέει τώρα εγώ τι. Εγώ δηλαδή θα είμαι ο ηλίθιος απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Είδατε τι ωραία το πω. Λαό το φέρατε εκεί που πρέπει. Είδατε τι ωραία το πω. Λέω αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολλές φορές γύρω μας. Δεν βλέπουμε, το γνωρίζουμε γύρω μας. Άλλοι το ζήσαμε, άλλοι το πληρώσαμε, άλλοι το ακούσαμε, το γνωρίζουμε γύρω μας ότι συμβαίνει. Γιατί όμως δηλαδή δεν υπάρχουν ιδεολόγοι πολιτικοί, δεν υπάρχουν πολιτικοί που να πιστεύουν ότι θέλουν το καλό της χώρας και να μην τους ενδιαφέρει ούτε μίζω, ούτε να βγάλουν λεφτά, ούτε καρέκλες. Μετρημένη στα δάχτυλα. Ήταν ο Καποδίστριας, τον φάγανε για λάχανο, ήρθε μετά ο πλαστήρας, πέθανε σε ένα διβάνι πάνω, ήρθε μετά ποιο να πάρω μετά, να πω μεταξά. Εντάξει, θα μου πείτε χουτικό, πέστε ό,τι θέλετε. Ήρθε ο Παπαδόπουλος, ψόφι στη φυλακή, ποιο να πάρω δεν ξέρω, παίρνω 11 κήθεν. Να πω ο Βενιζέλος. Όχι, 11 κήθεν, τώρα μιλάτε για άλλα πράγματα. Όχι, τώρα. Δικτατορία μιλάτε τώρα. Κοιτάξτε. Η δικτατορία είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Και αυτοί λέγανε δημοκρατία, δεν λέγανε κάτι άλλο. Δημοκρατία λέγανε και αυτοί. Τι θα πει ο καθένας στη σκέψη, τρελός, λέει ότι είναι μια χαρά αυτό. Μπράβο, το πάει γιατί να πει, η σημερινή δηλαδή. Δημοκρατία δεν είναι δικτατορία, είναι κάτι καλύτερο. Μιλάγατε για το ρεύμα τη ΔΕΗ. Η δικτατορία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για το αν η σημερινή δημοκρατία έχει ξεφύγει και δεν είναι όπως πρέπει να είναι, μια άλλη ιστορία από το είναι δικτατορία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα. Απαντώ λοιπόν. Προηγουμένως μιλάγατε για το ρεύμα τη ΔΕΗ, είπατε ακριβένει και το ένα και το άλλο. Ξέρετε ότι έχω εταιρεία, μη διαφημίζουμε φωτοβολταϊκά. Ωραία. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι από τον ήλιο το ρεύμα έρχεται δωρεάν. Δωρεάν. Εμείς λοιπόν κατορθώσαμε με την κυβέρνησή μας, που είναι συμμέτοχη στις εταιρείες των ολιγαρχών, τα συγγενικά πρόσωπα, γνωρίζω. Λοιπόν, κατορθώσαμε σήμερα να λένε οι ολιγάρχες. Το μεσημέρι έχει πολύ ζεστά, ανέβηκαν τα αρκοντήσια. Ανεβάζουμε το ρεύμα, η ώρα 12 το κάνουμε 150 κιλοβατόρα ή μεγαβατόρα. Το κατεβάζουμε, το κάνουμε 90. Δεν υπάρχει αυτό που. Πράσινο τιμολόγιο, κόκκινο τιμολόγιο, κέντρο τιμολόγιο. Δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Πέντε άνθρωποι υποτίθεται έχουν το χρηματιστήριο και τα ανεβάζουν πάνω κάτω όπως θέλουν. Διανέμονται τον υδρότα από τη ζέστη να μην ανάψει αρκοντήσιον του ελληνικού λαού. Το αγαθό που έπρεπε να είναι δωρεάν. Δωρεάν έλαβα, δωρεάν έδωκα. Όσο δεν υπήρχαν τα φωτοβολταϊκά, η ΔΕΗ πάνω στην Κοζάνη τέλος πάντων και στη Φλόρινα, το κοστολόγιο ήταν 5 λεπτά με το κάρβουνο. Τα κλείσαμε όλα. Σήμερα μπορούμε. Ναι, αλλά έχει έρθει και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Χρειάζονται πράγματα για το περιβάλλον. Χρειάζονται αλλαγές και προσαρμογή. Όχι, κάθετα. Να σας φέρω εφημερίδες του 60, του 50 που έλεγε καύσον στη Λάρισα 46 βαθμούς. Πάντα υπήρχε αυτή η κλιματική αλλαγή. Όχι, η κλιματική αλλαγή δεν υπήρχε πάντα. Υπήρχαν καύσονες πάντα. Όπως υπήρχαν και νεροποντές πάντα. Δεν υπήρχαν στα σημερινά στοιχεία. Τα σημερινά, τα οποία ποιο είναι το σύνορο, αλλάζουμε θέμα. Άρα λέτε, και ποιος το προσδιορίζει. Άρα λέτε, κύριε Ορφανίδη, ότι. Ότι όλα είναι στημένα. Ότι, αυτό καταλαβαίνω. Λέτε ότι είναι στημένη η κλιματική κρίση. Όλα είναι στημένα. Όπως ήταν στημένο και ο COVID, όπως ήταν στημένα και τα εμβόλια, όπως ήταν στημένα. Όλα, στημένα. Ο COVID τι εννοείται, δεν υπήρχε? Βεβαίως και πέρασε μια γρήπη. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε. Κλειστείτε όλοι δηλαδή μέσα. Δηλαδή όλοι αυτοί που πέθαναν από COVID ήταν. Βεβαίως, πέθαναν από γρήπη, λέτε. Αλλάξαμε θέμα. Αλλάξαμε θέμα. Δεν πειράζει, σήμερα, όλα πρέπει να τα και σήμερα συζητάμε. Λοιπόν, και σήμερα τα ξέρει και ο κ. Καλογύρος. Και σήμερα λοιπόν, εάν έχει κάποιο γρήπη και δεν τον αφήσουμε 14 μέρες να πάρει τίποτα και του πούμε κάτσε στο σπίτι σου για μην κουνιέσαι 14 μέρες. Όχι, και... όχι, δεν το δέχομαι, κύριε Ορφανίδη. Ποιο έλεγε να καθίσει σπίτι του, τι είναι αυτά τώρα που λέτε. 14 μέρες στο σπίτι χωρίς φάρμακα και μετά έλα στο νοσοκομείο αν δεν έχει πεθάνει, αν δεν έχει γυρίσει την πνευμονία, αλλά να τα πούμε. Αλλά το θέμα είναι σήμερα τι έγινε ο COVID, τελείωσε. Βρήκαμε τα φάρμακα. Πετε μου, ποια είναι τα φάρμακα. Τα εμβόλια. Το γεγονός ότι έχει μεταλλαχθεί και έχει πάει σε άλλη υποκατηγορία που δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Ορφανίδη. Επιστημονική προσέγγιση, την οποία δεν μπορώ να την απαντήσω γιατί είμαι γιατρός, μπορώ να πω όμως ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι τον μόνο που άκουσα εγώ τότε, γιατί ασχολήθηκα με το θέμα και μάλιστα εκτενώς και έβαλα ανθρώπους ειδικούς. Δεν είμαι ο ειδικός όλων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδα τον Μοντενιά το Σχορεμπένο να λέει για τα εμβόλια. Αυτή η ακίδα mRNA
η οποία θα εισχωρήσει το κύτταρο, μέχρι να το ξέρουμε όλοι, σε βάθος πενταετίας θα ενεργοποιήσει ιώσεις και παθήσεις που ήταν ενυπνώσεις στον οργανισμό και ενδεχομένως να δημιουργήσει. Να απαντήσω λίγο, γιατί τώρα πραγματικά τώρα δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Να πείτε, θέλω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω ποιος το είπε, τι το είπε, αλλά απλή σκέψη να έχεις, δεν υπάρχει εμβόλιο, φάρμακο, οτιδήποτε μπαίνει στον οργανισμό που δεν έχει κάποια παρενέργεια. Βεβαίως. Από μικρή, μεγαλύτερη ή πάρα πολύ μεγάλη. Όμως, όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στην πιθανότητα του θανάτου και της ζωής, διαλέγεις τη ζωή, διαλέγεις τη ζωή και από εκεί και πέρα μπορεί ελπίζεις να μην είσαι στους άτυχους που θα τύχουν στις παρενέργειες αυτές. Αυτό είναι πολύ, αυτό πολύ γενικό. Πάμε όμως πιο πίσω και να πάμε στον Αβραμόπουλο και να πάμε στα προηγούμενα εμβόλια της Pfizer, τότε που κάποια 15 εκατομμύρια τα πετάξανε και η μίζα δούλεψε, πήγε καλά. Εντάξει, και γνωρίζω πάρα πολλά. Επιστρέψαμε στις μίζες λοιπόν, ναι. Το αγαπημένο σας μάλλον είναι θέμα. Θυμόμαστε όλοι πόσα είχαμε πάρει και πόσα πετάχτηκαν τότε, πάρα πολλά εμβόλια κλπ. Και σήμερα λοιπόν έρχονται και λένε οι εταιρείες ότι ναι, κάναμε λάθος. Δηλαδή εμβόλιο το οποίο θέλει 10 χρόνια για να γίνει. Πείτε μου κάτι, γιατί πολλά μου λέτε όλα αρνητικά. Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται από την τωρινή κυβέρνηση, την προηγούμενη ή από κάποια μαγαζιά που να πείτε μπράβο του. Αυτό το έκανε πολύ καλά. Να σας πω ένα θετικό για τον σημερινό πρωθυπουργό και ένα αρνητικό. Το θετικό λοιπόν είναι. Αρνητικά είπατε πολλά, δεν νομίζω. Όχι, το αρνητικό είναι βασικό. Το οποίο μας στοιχίζει ήδη, μας πονάει, δεν το βλέπουμε. Όπως. Κάνουμε το γαζό και κοιτάμε μακριά, στρούθο καμιλίζουμε, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας. Το αρνητικό είναι ότι έχει ξεπουλήσει τη συνείδηση του Έλληνα για την Ουκρανία. Δηλαδή στέλνει αφιδώς στην Ουκρανία ό,τι βρει μπροστά του. Δηλαδή κάνει ό,τι γουστάρει υπέρ των Ουκρανών. Βάζει δηλαδή μια κρατεά δύναμη τη Ρωσία, δεν τον παίζει ο φιλορώσος, την βάζει απέναντι για το αύριο που δεν γνωρίζουμε το αύριο. Και αυτός ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έκαναν εισβολή, λέει, οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Μπράβο, κάναν και οι τέτοιοι στη Χαμάς, στο Λίβανο, οι τέτοιοι, όπως το λένε οι Ισραηλίτες. Μας είπε κανείς μέχρι σήμερα ότι στην Κύπρο έχουμε 40 ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχουν κάνει εισβολή οι Τούρκοι, έχουν στρατό κατοχής. Δεν το είπε κανείς. Έχουμε όμως τα 50 χρόνια. Ο Σονούπο. Να το πάλι. Άρχισε να διαμαρτύρονται με αυτά που ακούν οι άνθρωποι. Έχουμε ο Σονούπο τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια λοιπόν. Να δούμε εκεί τι θα γίνει. Γιατί τα 50 λέγαμε τώρα λοιπόν, για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Είπε ο πρωθυπουργός λοιπόν ότι είναι το θετικό. Είπα το θετικό. Τώρα θα πω το θετικό. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μετά από 50 χρόνια πηγαίνει στις παρελάσεις, στις γιορτές. Τι θα κάνουν στην Κύπρο. Πηγαίνει να παραστεί σαν πρωθυπουργός Έλληνας. Είναι θετικό. Η παρουσία είναι του σηματοδοτεί κάτι αυτό. Σηματοδοτεί κάτι, αλλά εκεί έτυχε να πάω πριν 3 χρόνια, το 2022, έτυχε να πάω πριν 2 χρόνια. Πήγα στον Δήμο της Μακεδονίδησας, έκλαψα. Εκεί λοιπόν χύθηκε ελληνικό αίμα. Εκεί ο Τούρκος έχει κάνει κατοχή. Εκεί λοιπόν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας που ζητάνε από εμάς βοήθεια για την Ουκρανία, εκεί ήθελα να καταλήξω, δεν έχουν κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Μα γι' αυτό πήγε στην Ουάσιγκτον και αυτά κουβεντιάζει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ναι, αλλά κουβεντιάζει. Ακούει κανείς τίποτα. Καταλαβαίνει κανείς τίποτα τι λέμε. Τα θέματα μας λοιπόν είναι. Δηλαδή, άμα τα έλεγε διαφορετικά κάποιος άλλος. Όχι. Ή αν πηγαίνατε εσείς και λέγατε, έλα εδώ στον Biden, για κοίτα αυτό. Όχι. Θα σας άκουγε. Όχι, όχι. Ο Τούρκος λοιπόν σήμερα, ο Τούρκος που κοιτάει τη χώρα του σήμερα και είναι και πόντιος, τον βλέπω απέναντι με 100 φορές. Ο Τούρκος λοιπόν σήμερα αλλάζει όλα τα βιβλία του. Αλλάζει όλη την ιστορία τη γνωστή που ξέρουμε εμείς. Οι Έλληνες σκοτώσαν Τούρκους. Εμείς σήμερα μάλιστα, θα μπορούσαμε να λέμε η Κύπρος είναι ελληνική. Θα μπορούσαμε στον Ράμα. Έχουμε, είναι αλήθεια, θα συμφωνήσω σε αυτό μόνο μαζί σας, ότι έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο να πούμε κάποιες αλήθειες, μη τυχόν και διαταράξουμε τις σχέσεις μας κλπ. Παρέτηση, δύο κουβέντες, δεν θέλω να δεν σας κλείνω. Λοιπόν, τολμάμε να πούμε σήμερα ότι η Βόρειος Ήπειρος λέγεται Βόρειος Ήπειρος και είναι ελληνική, τολμάμε στο Ράμα. Δεν τολμάμε. Τολμάμε να πούμε ότι εδώ πάνω στα βόρεια σύνορά μας στη Μακεδονία είναι όλες ελληνικές πόλεις. Τολμάμε. Δεν τολμάμε. Αλλάξαμε τίποτα στην ιστορία μας ή αλλάζουμε την ιστορία μας τελείως, σαν να μην υπάρχει πουθενά ελληνικός. Θέσατε πολλά ερωτήματα, θα θέσει ο καθένας τον εαυτό του. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλά. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Καλό καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, και εμείς θα πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.